Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast άρισπη εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια φυλάθλων μετά το Ολυμπιακός Hottisfield Town 2-0. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερολήπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθρο σαν και εσένα, είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τις αφηγούμε, είτε μουσική, αυθόρμητη, χήμα, χωρίς πρόβα, χωρίς προετοιμασία. Προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρός ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους. Και αυτά τα ονομάζουμε freestyles. Βάλε μέσα και την αστρονομία, η οποία θα έλεγα ότι είναι μια εκπληκτική επιστήμη. Και μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανέβαινε στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον προτέρων. Το εκτιμώ. Ξεκινώντα, να πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλε και όλου που ακούτε από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Ευρώπη, Ασία, Οκεανία, Αφρική και εννοείται Αμερική. Πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Βοηθάτε ώστε να ακούγεται η αλήθεια μέσω των εγγραφών, μέσω των likes, μέσω των κοινοποιήσεων, με τα σχόλια, αλλά και φυσικά γενικά με την ακρόαση. Να είστε ξαναλέω όλες και όλοι καλά. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την ομάδα μας, την είδαμε να παίζει σε ένα φιλικό αγώνα με αντίπαλο μια ομάδα η οποία ήταν κατώτερη των περιστάσεων θα έλεγα. Ένα σάκο της πυγμαχίας. Και αυτό διότι δεν σε απείλησε καν να σου κάνει γκολ. Τίποτα. Της πλάκας μιλάμε. Αλλά από την άλλη φυσικά είδαμε κάποια θετικά πράγματα. Είδαμε ότι η ομάδα δουλεύει όσον αφορά το να πρεσάρει ψηλά, το να παίζει πιο γρήγορα από ό,τι έπαιζε στην αρχή της σεζόν, φέτος. Αλλά και είδαμε και ορισμένους παίχτες, οι οποίοι ήταν είτε παραγωνισμένοι είτε ανέτοιμοι κτλ. να δείχνουν ένα καλό πρόσωπο. Αυτό νομίζω, συμφωνούμε όλες και όλοι, ότι είναι χαρμόσυνο νέο. Αλλά, από την άλλη, Προσωπικά δεν θεωρώ έξυπνο ούτε σωστό το να υπερβάλλουμε και να νομίζουμε τώρα να θεωρούμε ότι για παράδειγμα ο εικονιζόμενος Παϊτίμ Κασάμι είναι έτοιμος για την εντεκάδα στους επίσημους αγώνες. Ή ακόμη και φορτούνις, έτσι. Γιατί στα δύσκολα κρίνονται. Στους επίσημους αγώνες, όπως και για το Ρέτσο, που ακούγεται από ό,τι μου είπανε, ότι Εντάξει, παίζει πολύ καλά τώρα, είναι έτοιμο να κάνει δίδυμο με τον Ντόι κτλ. Αυτό πρέπει να το δείξει με αντίπαλο τη Φράιμπεργκ, για παράδειγμα. Με αντίπαλο την ΑΕΚ, τον Παναθλαϊκό, τον Μπάοκ. Έστω ένα δύσκολο αγώνα. Όπου εκεί στα δύσκολα, για παράδειγμα με τη Φράιμπεργκ, είχε δείξει ότι στο ψηλό παιχνίδι είναι για να κλέμε, πώ το λένε. Να τραβάμε τα μαλλιά μα. Ο συγκεκριμένο έτσι, ο Παναγιώτη, ο Ρέτσος ο οποίο οπωσδήποτε ω γνωστόν έχει ταλαιπωρηθεί από αλλεπάλληλου τραυματισμού καθ' όλη τη διάρκεια τη καριέρα του, από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Και θυμάμαι ήταν μαγιά του τότε προπονητή μα του Πάολο Μπέντο, ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι ομοσπονδιακό προπονητή τη Νοτίου Κορέα, το να τον πιστέψει κτλ. Αυτά τα κάνει και ο Μίτσελ. Ο Μίτσελ δεν είχε πιστέψει το Μίτρογλου. Το Μίτρογλου για παράδειγμα, ο Βαλβέρδε τον είχε παραγκονίσει, λέει: Εντάξει, κακή διατροφή, αναψυκτικά, πίτσε, μηχανάκια αυτά δεν μου κάνει εσύ. Τραβάδανικό από εδώ από εκεί. Έλα όμω που ο Μίτσελ είχε βρει τα κουμπιά του και μα είχε βγει, να πούμε, είχε πετάξει πολλά γκολ. Επί Μίτσελ. Άρα και αυτό τώρα, εφόσον σου λέει: Εντάξει, τώρα αφού βγαίνει από την Ακαδημία, πράμα βγαίνει ο Ντόι, τον βλέπω. Υπάρχει και ο Καλογερόπουλο κτλ. Γιατί να μην αφήσω μια παρακαταθήκη. Αρέσκεται στο να το κάνει αυτό. Εντάξει, είναι και πιο εύκολο να επιβληθεί σε νεαρά παιδιά. Γιατί εντάξει, και ο ίδιο είναι λίγο έτσι, ξέρει. Ντίβα να το πω. Να τον πω Νάρκισο, όπω γουστάρει. Αλλά εντάξει, έχει τα καλά του και τα κακά του. Το θέμα είναι το καλό τη ομάδα. Εφόσον βγει ένα τέτοιο παίχτη, θα είναι θετικό για μα. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Ανδρούτσος στον αγώνα με τη Horrisfield Town έδειξε ότι δεν είναι η θέση του, έτσι, η δεξιά εκεί πίσω, αν είναι δυνατόν. Δεν την παίζει το παιδί, δεν την ξέρει, δεν μπορεί να τη μάθει. Και εξάλλου, και οκτά να τον βάλει στην κλασική του, δεν νομίζω να κάνει για Ολυμπιακό, πώς το λένε. Δεν νομίζω να έχει τα προσόντα για την ομάδα αυτή, για να παίζει βασικός, έτσι. Αλλά ούτε και παγκίτης, εντάξει, για Ολυμπιακό Β' πες ναι, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή αυτό φάνηκε και στο φιλικό αυτό το εύκολο. Μιλάμε τώρα για κάτι σέντρε, καμία των σχέσεων. Να πετυχαίνει τώρα μιλάμε μπεκάτσε. Όχι κανένα κεφάλι συμπέχτη. Τώρα από την άλλη θα μου πει να τον κρίνουμε από αυτό. Εντάξει, δεν είναι από αυτό. Τον έχουμε ξαναδεί. Ξέρουμε τι εστί. Ανδρούτσο, ναι, θα προσπαθήσει και τα λοιπά. Αλλά χαμηλό ταβάνι. Το ότι πάντω αποκτάει ομάδα χημεία έτσι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό έρχεται με το χρόνο. Εννοείται ότι θα ερχόταν. Να δούμε, ξέρω εγώ, το 1-2, το 1-3, συνδυασμού αυτά. Όταν όμω έχει ένα μπακαμπού ο οποίο τίποτα, εντάξει, είναι πολύ άστοχο μπροστά στην αιστεία, δηλαδή τι να πω. Ένα κεντρικό αμυντικό να είχε βρεθεί στη θέση του θα το είχε κολλήσει. Βεβαίω και έχει άλλα στοιχεία θετικά στο παιχνίδι του, όπω είναι η έκρηξη, η ταχύτητα, κινείται και αυτός χωρίς μπάλα, στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, τύπου μασούρα. Και μάλιστα το κάνει καλύτερο μπακαμπού αυτό. Αλλά δεν μου κάνει κιόλα, δεν μου λέει κάτι. Για βασικό στον Ολυμπιακό, ξαναλέω. Τώρα τον έχει από πίσω και να παίρνει και πιο έτσι, χαμηλό μισθό, εντάξει. Πιο μικρό συμβόλαιο, εκεί να το δεχόμουν. Δηλαδή, κατάλαβε τι γίνεται. Χαραμίζεται ένα καλό συμβόλαιο εκεί σε ένα παίχτη ο οποίο θα μπορούσε ανταυτού να στα κολλάει, α πούμε. Έφυγε δηλαδή ο Παλαιστή ο Τικίνιο Βαρής, που εμένα δεν μ' άρεσε γενικά, αν και πιο εύστοχο ήταν, εννοείται, και με το κεφάλι κτλ. Και, τα λοιπά. και τώρα μπλέξαμε με τον Μπακαμπού, βλέπει. Τι να κάνει. Πρέπει να βλέπουμε τι αδυναμίε έχουν οι παίχτε που φέρνουμε, έτσι. Και να τα βάζουμε τα πράγματα στη ζυγαρία να δούμε. Μα κάνει να τον φέρουμε, να τα σκάσουμε ή όχι. Όχι απλά φέρε για να φέρει. Επίση να πω ότι διαφωνώ με εκείνου που λένε ότι ο Λαραμπή είναι για αναπληρωματικό ή επιθετικό στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό. Αν έπαιρνε σειρά αγώνων, συνεχόμενα παιχνίδια, θα ήταν περίπου, σου λέω εγώ, όπω ήταν παλιότερα που τα κόλλαγε. Βάλ τον μέσα να βρει τη φόρμα του. Το έχει. Δεν ξεχνιέται η τέχνη αυτή. Τι είναι, ξέρω εγώ, 100 χρονό. 35,5 είναι, πόσο είναι. Και έχει πάθος, έχει θέληση. Και κάνει και καλή ζωή. Αυτό το τονίζω. Ούτε αλκοόλ δεν ακουμπάει. Όσο για Μαρσέλο, εντάξει, το παιδί είχε διάθεση τουλάχιστον. Έχουμε ξαναπεί: Πρέπει να χάσει τα κιλά. Δεν γίνεται έτσι. Και το ότι είναι τόσο στατικό, έτσι, προκαλεί και το γεγονό ότι θα τον μαρκάρουν σκληρά. Ε, αφού είναι σε ένα σημείο, στέκεται. Πώ θα γίνει. Και όταν έχει την μπάλα, χυμάνε πάνω του. Λογικό, δεν είναι, έτσι, να τον ε, χτυπήσουν, να τον κλωτσίσουν μετά. Δηλαδή φταίει και αυτό. Δεν είναι μόνο το γεγονό ότι δεν και καλά ήθελαν οι παίχτε τη Horisfield Town να τον χτυπήσουν, να τον τερματίσουν. Αλλή μόνο. Ευτυχώ όμω έμαθα ότι είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι το σοβαρό, κάτι το ιδιαίτερο. Χαίρομαι γι' αυτό. Να μπορέσει αυτό το παιδί να προσφέρει. Αν και εφόσον μπορέσει τελικά, γιατί εντάξει, μέχρι στιγμή, τόσου μήνε, τίποτα. Και ξαναλέω, το να έρθει να πουλήσει φανέλε δεν μου λέει τίποτα. Εγώ κοιτάω το αγωνιστικό κομμάτι στο χορτάρι. Τι γίνεται, Εκεί με νοιάζει: νίκε στα πρωταθλήματα και οι καλέ πορείε στην Ευρώπη. Και αν είναι δυνατό να έχουμε και κατάκτηση τροπέου στην Ευρώπη, Όχι πορεία απλά όπω λένε οι άλλοι: 8-4 και τελικού και αειδίε. Ουσία, τρόπαιο. Για να γίνει αυτό όμω, θα πρέπει φυσικά να φέρει παίχτε καλού. Τώρα θα μου πει μέσω του Μαρσέλο, ε, εντάξει, γίνεται και αυτό. Έχει τον όμω σε, σε άλλο πόστο, άμα είναι έτσι. Μην τον φέρνει ω ποδοσφαίριστη να τρώει και θέση στο ράστερ. και να δούμε και τι επόμενε μέρε την περαιτέρω ενίσχυση τη ομάδα. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε αυτά στι θέσει που πονάμε Οι γνωστέ θέσει. Ξέρει, εσύ τώρα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Θα τα λέμε όμω και τι επόμενε μέρε. Θα μιλήσουμε και για παίχτε συγκεκριμένου, οι οποίοι είτε είναι υποψήφοι, είτε του έχουμε δει εμεί οι ίδιοι και τις προτείνουμε από εδώ πέρα να το κάνουμε και αυτό. Μπα και ακουστεί και αυτό και ξυπνήσουνε. Αν και από όσο γνωρίζω, κινούνται ήδη. Και είναι καλό το ότι εντάξει, αυτά γίνονται όλα παρασκηνιακά, ξέρει. Χαμηλή τόνη, αυτά καλύτερα. Να μην τα μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι, δεν χρειάζεται. Α γίνουν πράξει καλέ και κινήσει, α είναι και ξαφνικέ και α μην τα ξέρουμε από πριν, έτσι δεν είναι. Για πάμε όμω τώρα κατευθείαν στα δικά σα σχόλια, τα οποία όπως πάντα θέλω να ακουστούν και φυσικά να σχολιαστούν και από μένα, να απαντηθούν, όπως έχω ξαναπεί, έτσι εδώ και καιρό, γαργαλάμε ο ένας τον εγκέφαλο του άλλου. Και θα ξεκινήσω από την ακροάτρια Πέγκι Ντάνου, από κυρία φυσικά. Συνεχίζει, λέει, το Μασούρα τον εβάζει μέσα και δεν βλέπει τα χάλια του, λέει. Η ομάδα θέλει εξτρέμ και πρέπει να πάρει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να πάρει και συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά το θέμα με τον Μασούρα ότι εντάξει, πραγματικά δεν βοηθάει. Ίσα ίσα κάνει κακό στην ομάδα η παρουσία του τώρα τελευταία. Παρόλο που είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ, έτσι θα έλεγα, δουλευταρά για τα ελληνικά δεδομένα. Τον εκτιμώ σε αυτό το τομέα, αλλά τεχνικά δυστυχώ έχει χάσει και τον γκολ τώρα. Σου βγαίνει συνέχεια offside, λάθο πάσε, χάσο πλέον. Πραγματικά δηλαδή έχει χάσει τελείω τη φόρμα του. Μετά ο Ολυμπιακό Together We Fight λέει ότι ο Μαρσέλο δεν ήρθε για να κάνει λέει, καμία διαφορά, ήρθε για άλλου λόγου. Πλέον έχει μπει σε κονέ, λέει, με ατζέντιδε και φιλίε κτλ. Και για να έρχονται μεγάλοι παίχτε. Ωραία, να το δούμε αυτό. Ξαναλέω, δεν μου κάνει εμένα να παίζει ω ποδοσφαιριστή τότε, αν είναι για αυτό το ρόλο που ήρθε. Βασικά έτσι, γιατί ήρθε και τι φανέλε κυρίω. Και γενικά για το Θεαθήνε, παγκοσμίω κιόλα, όχι μόνο εν Ελλάδη, αυτό εμένα δεν μου κάνει πάντω. Τι να σου πω. Άμα σου κάνει εσένα και θεωρεί ότι σε βοηθάει όταν είσαι στο μείον 12 και ενώ πριν έρθει ο Μαρσέλο ήσουνα στο συν 12, στο συν 25, στο συν 40, τι να σου πω. Μετά ο Γιώργιο, ο Τζίκα μου λέει ότι καλά τα λέω στον αφορτο Μαρσέλο και το πρωτάθλημα. Ε, εντάξει, το ξέρω ότι καλά τα λέω. Τι να κάνουμε όμω, δεν συμφωνούν όλοι. Είναι και κάποιοι Ολυμπιακοί, μπορεί να είναι και εντό εισαγωγικών, που να προτιμάνε, ξέρει τώρα, να έχουν το Μαρσέλο. Ξέρω εγώ, για να ακούγονται μεγάλοι παίχτε και αυτά ιστορίε και να μην παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τι να πω, Εγώ θέλω πρωτάθλημα και θέλω και να βλέπω μπάλα. Ξαναλέω, το πρωτάθλημα είναι το λιγότερο. Έτσι έχουμε μάθει. Θέλω να έχω 50 στα 100 χρόνια, εντάξει. Το θέλω όσο τίποτα άλλο. Μετά, Κώστα Σιφνέο, μπράβο, Ολυμπιακάρα μου. Δεν ξέρω αν το λέει σε μένα, δεν ξέρω που το λέει. Εντάξει, τέλο πάντων. Μετά, Ιντα Χαγιάτη, κυρία. Γι' αυτό με πάει, λέει, επειδή είμαι Ολυμπιακάρα, κορυφή, λέει, στη δουλειά μου. Εγώ δεν κάνω καμιά δουλειά εδώ πέρα. Έχω ξαναπεί, δεν είμαι δημοσιογράφο. Δεν ξέρω που το έχει ακούσει αυτό. Δεν ισχύει. Ούτε το έχω σπουδάσει, ούτε θέλω. Μετά ένα George Σακουλά, αν το λέω σωστά, δεν ξέρω αν τονίζεται εκεί, λέει ότι είναι τσόλ. Τώρα, πού να ξέρω εγώ. Και ότι είναι με την ΑΕΚ. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο πάντω, το κανάλι το συγκεκριμένο, ούτε έχει βρει εδώ, οπότε δεν ρίχνω μαύρο που λε να τη μαυρίσω, αυτό που κάνω εγώ το ξέρω από μόνο μου. Δεν χρειάζεται να μου πει εσύ τι να κάνω εγώ εδώ πέρα. Άμα βρει προκαλέσει ηρωνευτή, θα φύγει. Εσύ κοιτά μη φας μαύρο. Επειδή πα να μου κάνει υπόδειξη. Μετά ο Κριστί λέει να μιλήσει η Νταχαγιάτη. Εντάξει, εγώ το έχω προτείνει. Άμα θέλει, καλώ. Άμα δεν θέλει, δεν μα νοιάζει κιόλα. Ε, ναι, έτσι πάει. Από ό,τι μου το είχα προτείνει. Λοιπόν, Μιχαήλ Κάπα. Καλησπέριζε, όπω πάντα ευγενικό. Πλάκα, πλάκα, λέει, εφιάλτης, λέει, πάει να μας γίνει η Εφές. Δυστυχώς, έτσι είναι. Πέρα από αυτό, λέει, ίσως μας κάνει καλό αυτή η ήττα. Εν όψη πιστεύω, ναι. Μακάρι. Να τους πάρουμε, έτσι. Στην έδρα μας παίζουμε. Μετά, Δήμος και Αμαλάτ. Λέει ότι όσον αφορά το Κιγέρμε, λέει, είχε ζητήσει να φύγει. Ωραία, το ξέρω. Για το χρήμα το έκανε όμως. Δεν το έκανε για να πάει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Και φυσικά πιστεύει και εκείνο ότι άμα ο άλλο έχει πάρει απόφαση να φύγει, και γενικά δεν θέλει Ολυμπιακό, α πάει στο καλό. Δεν θέλουμε 10 εμεί. Βεβαίω, το έχω πει εγώ αυτό. Ο Μαρσέλο λέει παίρνει πολλά λεφτά, γι' αυτό και απαιτούμε να παίξει μπάλα. Έτσι. Ο Ρονάλντο λέει δεν γουστάρει Αραβία, το ξέρω, του έχει πει και κακά πράγματα ο Χάμε Ροντρίγε. Και αν κατακτήσει λέει το παγκόσμιο κύπελο τώρα, θα κόψει και την μπάλα. Αυτό δεν έχει ανάγκη. Το έχουμε ξαναπεί. Τα λεφτά τα καίει στο τζάκι. Μετά, στράτο λαιμάνι. Η ομάδα στο μπάσκετμπολ έχει σκάσει. Με έξι παίχτε παίζει. Έλαντε, έλαντε. Η βασική και ο Σλούκα είναι. Η βασική και ο Σλούκα. Βάλε και το λαρατζάκι, Εφτά σου λέω εγώ. Ήμαρτον, ήμαρτον. Τη Δευτέρα λέει θέλουμε νίκη με τον Παναγναϊκό. Αλλιώ θα έχουμε λέει καψόνια. Χοντρά. Έτσι πάει. Γεράσιμο Μαρούλη. Ή Μαρούλης, Δεν έχει τόνο βάλει. Παρόλο που είναι ελληνικά. Λοιπόν, λέω όσον αφορά τον Κέινεν, λίγο συμφωνώ. Πίτερ, λίγο συμφωνώ. Ballon Boy έτσι και έτσι, όντω έχει. Πώ το λένε, παθαίνει διαλύψει ο Ballon Boy. Μια έτσι, μια αλλιώ. Μια έτσι, μια γιουβέτσι και μια κοκορέτσι. Ο Black λέει για κάνα κολοσσό αλλαγή. Θέλουμε οπωσδήποτε. Καλά, ναι, και ο Black δεν είναι στα καλά του, αλλά δεν παίρνει πολλά τουλάχιστον. Οι άλλοι παίρνουν πολλά. Δηλαδή εκεί είναι το θέμα. Σου τρώνε από το budget, το προπολογισμό. Άστο το Black. Δεν με ενοχλεί τόσο, αφού εντάξει. Ψίχουλα παίρνει. Πόσα, 200 χιλιάρικα ούτε. Έτσι μου έχουν πει. Τώρα, Χρήστο Χριστόπουλο. Έχει αρρωστήσει ο άνθρωπο, λέει, με αυτά που βλέπει. Δεν γίνεται δεύτερη σερή χρονιά τέτοια ομαδάρα να χάνει παιχνίδια διότι ιστερεί στον πάγκο. Δεν σου κάνουν οι καινούργοι, δεν του εμπιστεύεσαι. Διώξ του, λέει, πα και πάρουμε κανέναν άλλον. Ε, βέβαια. Το να είσαι τώρα μπροστά επί τρει περιόδου με την Εφέ και μέσα στην Εφέ και όλα, τονίζω εγώ, και μετά οι τέσσερι καινούργοι έτσι να μην έχουν ούτε δέκα πόντου μαζί. Και ο αντίπαλο ο Μπομπουά, ο οποίο είναι βασικό, εθνική Γαλλία, 5 στα 6 τρίποντα. Ε, εντάξει. Αντί για Μίτσιτ, ήταν ο Μπομπουά τώρα ο Δήμιο. Έτσι πάει. Όταν ο άλλο έχει χρήμα και παιχταράδε, θα σου κάνουν δουλειά. Μετά, Γιάννη Ζερβούλη ή Ζερβουλή. Και αυτό έχει βάλει λατινικά. Αλλά και ελληνικά που γράφει δεν βάζει τόνου. Εντάξει, ο καθένα ό,τι νομίζει και ξέρει. Συμφωνεί με όσα λέω, το εκτιμώ αυτό. Νομίζω ότι πέρυσι ήμασταν καλύτεροι στην άμυνα. Είχαμε και τον Ντόρση, ο οποίο ήταν καλό αμυντικά κιόλα. Και γενικά πιο μπαλάτο, να το πω έτσι. Πιο φρυδάτο, έτσι. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Εντάξει, δεν ξέρει πόσο θα αντέξουμε στο τέλο με την πίεση αυτή. Δεν είναι τυχαίο που είπε ο coach ότι φέτο η Euroleague είναι πολύ πιο δύσκολη, με δυνατέ ομάδε και καλέ. Εντάξει, τι να πει, ότι δεν μα βγήκανε οι, οι τρει παίχτε αυτοί, οι τρει-τέσσερι, τι να το κάνει, λέει, άμα πάμε πάλι στο Final Four. Έλαντε, μόνο αυτό, μια από τα ίδια. Θέλουμε κατάκτηση, έτσι είναι, ουσία. Και εγώ το λέω αυτό. Λείπει ένα πανούρι λέει και ένα πρίντεζη. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, δεν ξέρω αν λείπουν οι συγκεκριμένοι, αλλά όπω ήταν στα νιάτα του, ναι. Στα τελευταία του, όχι. Κάνανε κακό στην ομάδα και οι δύο. Το λέμε αυτό, έτσι. Δεν παίζαν άμυνα, το. δεν μπορούσαν. Coach Zack, Wisconsin, USA. Θεωρεί την εκπομπή εδώ πέρα πολύ informative. Το εκτιμώ πολύ. Μετά αναφέρεται στο NCAA Division, στους Green Bay εκεί πέρα, για την Αμερική και τα, λοιπά, τα δικά μας. Μετά, uniform. Πρέπει στο basketball να πάρουμε αποφάσεις, εννοείται. Τα λέμε τόσο καιρό. Ε, βεβαίως, εδώ, μα ακούς και εμένα τα λέω. Παρατηρεί, λέει, ότι ο Κέιναν παίζει καλά μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μα και τι έγινε. Ακόμη και οι παίχτε τότε που είχαμε τον Αγαδάκο και τον Σκλάβο, οι Αμερικάνοι, παίζανε καλά με τι ελληνικέ ομάδε στην Α1. Αυτό δεν λέει τίποτα. Στα δύσκολα τι κάνουνε. Πάπαλα, τίποτα. Ε, Εκείνη το ζουμιόλο. όλο. Να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει με τον Παναθναϊκό. Ο οποίο έχει ζωηρέψει. Τελευταία βεβαίω. Παίρνει νίκη εντό έδρα. Έχει δείξει πράγματα. Θα τον δούμε, εντάξει. Διονύση Ηλιόπουλος, Από τη μακρινή Ολλανδία. Φαίνεται ότι κόλλησε, λέει, την αρρώστια του ποδοσφαιρικού τμήματο, λέει το μπάσκετμπολ. Εντάξει, δεν νομίζω. Σε τέτοιο βαθμό, εντάξει. Δεν είμαστε μείον 12 πίσω. Εντάξει, δεν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα σχεδόν δηλαδή, που δεν θέλω να το πιστέψω έτσι, αλλά όταν είσαι μείον 12 είναι δύσκολα τα πράγματα. Από την άλλη, σίγουρα ω Ολυμπιακό είσαι ο πιο δυνατό και το πιστεύει κιόλα παράλληλα. Αλλά δεν μπορεί να είσαι 100%, -100 θα το πάρει, έτσι δεν είναι, αυτό εννοώ. Είμαστε στο 50-50 περίπου. Λοιπόν, λέει για τον Πάπα, ο George Πάπα, μήπω να έπαιζε εκείνο, λέει αντί για αυτού του άλλου που βάζουν του ξένου. Κοίταξε, που λέει ότι παίζει και καλή άμυνα. Εγώ διαφωνώ ότι παίζει καλή άμυνα. Ο George Pappas δεν είναι καλός αμυντικός. Έτσι. Και σωματικά είναι ακόμα ανέτοιμος. Έτσι, μυϊκά. Αυτό φαίνεται στο basketball, έτσι. Ναι, έχει ένα τρίποντο, αλλά έχω και εγώ. Αμα είναι έτσι, να πάω εγώ να κατέβω. Μετά, Τάκης, σκέτο. Μου λέει ότι τα ακούει εδώ πέρα σε εκπομπές. Του άρεσε η ομάδα. Όλα καλά, λέει. Ο Κώστας, δηλαδή ο Φορτούνης, αλλά και ο Παϊτίμ Κασάμι ανεβαίνουνε. Πάμε. Μετά ο Γιάννη Οτυροβόλη δεν κατάφερε λέει, να δει τον αγώνα το φιλικό για να κρίνει. Φαντάζομαι λόγω δουλειά. Εμπιστεύεται όμω την έγκυρη κρίση μου, το εκτιμώ. Υπάρχει λέει από ό,τι φαίνεται πλάνο. Αυτό είναι θετικό. Άμα μπακαμπού λέει δεν τα πετάει και σε τέτοια παιχνίδια, άστα κλάφτα. Χαράλα μπαίνει, ναι. <laughs> θετικό που ανεβαίνει ο Κασάμι, καθώ τον χρειαζόμαστε στο μέλλον. Στο 8. Εγώ θα σου πω και στο 6 τον είδα καλύτερο, στον αγώνα αυτόν. Όπω και ο Φορτούνη λέει. Εντάξει, εννοείται όλοι. Όσο για του υπόλοιπου λέει, μια από τα ίδια δεν τζουλάνε, δεν το βλέπουν, λέει. Τι να πω, αν την έρθει κανένα παίχτη. Και όσον αφορά το μπάσκετ, ανέκαθεν οι πιο πετυχημένε ομάδε συνήθω είναι αυτέ με το μεγάλο budget. Ε, βέβαια. Οπότε σκεφτούν οι πρόεδροι, λέει, να κάνουν καμιά αύξηση εκεί πέρα. Μήπω και βοηθηθούμε. Ναι, δεν σου λέω τώρα να φτάσουμε σε επίπεδα τότε που φέραμε Josh Childress και αυτά τα σκάσαμε, Κλέιζα και αυτά και τελικά τίποτα. Με ουσία, εδώ έχει τον Μπαρτζόκα. Με πιο πολλά λεφτά με τον Μπαρτζόκα μπορεί να κάνει πράγματα. Υπάρχουν και παίχτε που είναι διαθέσιμοι και τώρα. Υπάρχει και ο Τζέιμ Σίγκλτον στο 4 αντί του Πίτερ, λέω εγώ τώρα. Βέβαια έχει ένα προσωπικό θέμα, θα είναι Αμερική τώρα. Αλλά θα είναι εύκαιρο λίγο έτσι σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και θα μπορέσει να επιστρέψει η Ευρώπη να δουλέψει, να παίξει σε ομάδα. Μετά, Νίκο Γερανό. Τον καλύπτουν, λέει, οι απόψει μου, οι οποίε είναι ψαγμένε και ειλικρινεί. Το εκτιμώ αυτό που λε και χαίρομαι που με νιώθει με καταλαβαίνει. Αφού συμφωνούμε, λέει, τι να πει. Ο μπακαμπού έχει σπάσει νεύρα. Έλα, ντε. Αλέξανδρο Πρίντζιο, είδε το φιλικό, λέει. Είναι εμφανέ ότι ο Μίτσελ προσπαθεί να κάνει το Ολυμπιακό πιο γρήγορο, με αυτοματισμού, του οποίου αυτοματισμού δεν του είχε καθόλου, λέει. Καλή εικόνα, δείξανε φορτούνη Κασάμι. Το λέει και το παιδί αυτό εδώ, Αλέξανδρο Πρίτζιο, σαν εξάρι ο Κασάμι. Και εγώ αυτό είδα πιο πολύ. Εκεί είδα να παίζει καλύτερα, να αποδίδει. Παρόλο που γενικά είναι δεκάρι, έτσι. Κριστί. Μακάρι λέει να βοηθήσουν ο Κασάμι με το φορτούνι. Για δεξί μπακ να δούμε τώρα με τον Ανδρούτσο, άστα να πάνε. Θέλουμε καλύτερο, το ξέρω. Να δούμε, θα βγει αυτό ο Βραζιλιάνο που λένε θα έρθει τώρα. Ο Ροντιναί. Για να δούμε. Σταύρο Κουρί. Μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνω. Με πάει με χίλια. Πραγματικά. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λε. Εσύ με καταλαβαίνει καλύτερα επειδή με ακού από εδώ πέρα. Ενώ εγώ εσύ που μου γράφει, δεν σε νιώθω το, το ίδιο αντίστοιχα. Κατάλαβε. Αλλά και πάλι δεν πειράζει. Ε, είναι αμοιβαίο. Δηλαδή και εγώ σε πάω. Λέω τα πράγματα λέει με το όνομά του και με εκτιμά ιδιαίτερα. Σε εκτιμώ και εγώ ιδιαίτερα. Να είσαι και εσύ καλά. Μετά. Thomas Biggin. Another awesome video. Thank you very much. Είμαι, λέει, από τις λίγες πηγές του όσον αφορά τον έξω κόσμο, το εκτιμώ, δηλαδή εκτός Μελβούρνης, Αυστραλίας, εκεί είναι, Melbourne, Australia, και λέει ότι θέλω να μιλήσω για την ελληνική πολιτική και το πώς επηρεάζει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να χαλάω στη ζαχαρένια μου, πραγματικά. Έχω ξαναπεί, με εναντίον όλων, και έχω ξαναπεί ότι μόνο κακό κάνουν γενικά οι πολιτικοί στο ποδόσφαιρο και γενικά στην κοινωνία. Βλέπεις τίποτα καλύτερο. Τίποτα. Υποκριτέ είναι. Άλλα σου λένε, άλλα κάνουν μετά. Βοηθάνε κάποιου λίγου, του κάνουν καμιά χάρη, άμα του δώσει κανένα λαδάκι, ξέρει τώρα και μέχρι εκεί. Εγώ τι να το κάνω αυτό. Εγώ δεν γουστάρω έτσι. Εγώ γουστάρω με την αξία μου. Άμα έχω αξία κιόλα. Άμα δεν έχω, α πάω χαμένο, δεν πειράζει. Πάντω θα μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να νιώθω μια χαρά. Κατάλαβε. Γενικά το λέω. Ανέστη Ιδανικό, λέει το παιχνίδι με τη Horrisfield Town. Για να μα κοιμήσει, λέει. Λες, θα το βάζουμε το βράδυ να βλέπουμε να κοιμόμαστε. Χρειαζόμαστε άκρα, χρειαζόμαστε εξτρέμ, ε, κεντρικού οπισθοφύλακες, επιθετικό και σίγουρα προπονητή, λέει. Μάλιστα. Καλά, τώρα αυτή τη στιγμή να αλλάξει προπονητή, εντάξει. Το θεωρώ λίγο ακραίο. Μετά τι, το Φλεβάρι δηλαδή, άλλο προπονητή. Πόσοι θα έρθουνε. Και όσον αφορά το φορτούνι, λέει, δεν υφίσταται σαν παίχτη. Και το γράφει, λέει, για να μην δουλευόμαστε μεταξύ μα. Κοίταξε, εγώ ούτε λέω ότι υπάρχει, ούτε ότι δεν υπάρχει. Έχω ξαναπεί είναι τραυματιάκια. Έχω ξαναπεί ότι εντάξει είναι γυάλινο, ξέρει πολύ μπάλα, έχει τελείωμα αυτά. Το θέμα είναι τι θα κάνει στην πορεία στα δύσκολα. Τα φιλικά δεν μου λένε τίποτα και εμένα. Έτσι. Εφόσον προσφέρει, είμαι μαζί του. Άμα δεν προσφέρει, αντε για. Έτσι είναι, αυτό ισχύει για όλου. Να απαντήσω και γρήγορα σε ένα σχόλιο το οποίο δεν μου ήρθε εδώ, μου ήρθε στο Facebook. Κακώ. Εγώ το έχω πει επανειλημμένα να μην μου στέλνουν εκεί πέρα, αλλά εντάξει, θα κάνω αυτή τη φορά ε, τελευταία έτσι, εξαίρεση, α το πούμε και έτσι. Αλλά τέλο, από εδώ και πέρα δεν ξαναπαντά από εκεί πέρα. Ρώτησε ένα καλεσμένο μου τελευταίο τι έχω να πω για όσα είπε. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα. Εκτό από το ότι περιμένει τεχνολογικά να κάνει σύγκριση τώρα με Αγγλία ή με Αμερική, εντάξει, ακόμη καλύτερη. Έτσι, με Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Και διαφωνώ επίση στο γεγονό ότι Πιστεύει πω ο πρόεδρο του Ολυμπιακού δεν θέλει το καλό τη ομάδα. Ε, αυτό δεν ισχύει. Αυτό θα ήταν ε, χαρακτήρι, πώ το λένε. Και επίση διαφωνώ όσον αφορά την εμφάνιση του αντιπροέδρου Δέλτα. Δεν με απασχολεί. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι, πώ το λένε, ο ζεμπρεμιέ. Δεν με νοιάζει όμω. Με νοιάζει ότι δεν είναι Σάββατο Δωρίδη. Και ούτε θα γίνει ποτέ. Δηλαδή δεν είναι, θεωρώ, κατάλληλο για το πώ το αυτό. Για άλλο, πώ το δεν ξέρω. Εκτό Ολυμπιακού βεβαίω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε θέλω. Αυτά για την ώρα, οτιδήποτε άλλο προκύπτει, θα τα λέμε φυσικά μέσω των σχολείων. Να είστε όλες και όλοι καλά, σας χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό! Ολυμπιακός!